Σόνια μου, έλα αγάπη μου. Ναι, ναι, ήρθε η ώρα σου. Σε αργήσαμε λίγο σήμερα, βέβαια. Έλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να βρισκόμαστε κάθε μέρα και αυτή όχι. Πώς να της αλλάξω γνώμη? Νόμαλος. Τη Σόνια τι απαντάς? Νομαλία. Γιατί αυτή ξέρει, αγάπη μου. Αυτή ξέρει. Μη γίνεστε κουρασέλες. Δηλαδή, αυτό τώρα γιατί? Γιατί είναι εκείνης κουρασέλας, αγάπη μου? Δεν θέλει κάθε μέρα αυτή και θέλει δύο. Κάντο έτσι το σχέδιο. Εσύ τώρα γιατί, τι έπαθες και θες κάθε μέρα? Τι άντρας είσαι εσύ? Τι μετάλλαξη του κορονοϊού είσαι? Μην μας τρελαίνεις τώρα, αγόρι μου. Θα πας με τη αποστέλη. Δεν θα πρίζεις. Μην γίνεις σε πρίξας. Ρε παιδάκι μου τώρα και κάθε μέρα. Η βάση από την αρχήφια, καλά τα κάνει. Δεν καλά κουράζει κάνει. Το κάθε μέρα. Όχι, δεν κουράζει η Κατερίνα μου. Εντάξει, απλά βρείτε ένα πρόγραμμα κοινό, δεν χρειάζεται. Τι πρόγραμμα είναι, πρόγραμμα, όταν βάζει πρόγραμμα έχει χαλάσει η ζωή, Κατερίνα. Χαλάσει, μπράβο παλικάρι. Άμα πρόγραμμα θέλει το συνέστημα. Αυτό είναι. Ο πονεμένος τα βρίσκει αυτά και τα λέει. Ο πονεμένος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, έλα Σόνια. Όταν είμαστε στο κρεβάτι, κοιτάει τις άλλες στο Survivor. Τι να κάνω, Σόνια, τι απαντάς? Ένας τυβομάκης. Και τι φοβάσαι, μωρή? Μην τρυπήσουν την οθόνη και μπουν μέσα. Άστες, δεν τις κοιτάει. Ή αλλιώς κάνει ζάπινγκ και βάλε την ταινία στο open. Εντάξει, έχει δίκιο κι αυτός. Ειδικά αυτή η gluten. Όλες gluten είναι δηλαδή. Γκλου. Είναι και τα πλάνα. Μην το φοβάσαι, άστο να κοιτάει. Αν αρχίσει και σχολιάζει και λέει να ένα τέτοιο θέλω να κάνεις κι εσύ, εκεί να φοβάσαι. Μην το φοβάσαι, να σε μυρίσει. Να σε μυρίσετε λίγο, να δει λίγο συνοδόνια. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι τα κορίτσια εκεί έχουν φτιάξει μια ωραία ρημοτομία, ας πούμε. Η ρημοτομία. Ήταν η βασική αρχή το να ξεκινήσει το Survivor. Ακριβώς. Ήταν στο συμβόλαιο της μέσα. Αν δεν ήταν ανορθωμένο, δεν πήγαινες. Βεβαίως, παλιά είχε και μια μερικές που η ρημοτομία. Αυτό ήταν αλλιώς. Μάτια είναι, μην φοβάσαι. Μην τα φοβάσαι. Σε όλα υπάρχει νόμος. Στα μάτια όχι όμως, το λέει και το τραγούδι. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Είναι του Λεύτερου. Παλιό του Λεύτερου. Εσύ ως αρέσει καμία από εκεί? Δεν έχω, άμα σου πω δεν έχω δει το 10 λεπτά. Να το, μπράβο, αυτός είσαι. Το βλέπεις. Ωραίος. Αυτό να παίζει το πρόγραμμα δεν σε ενοχλεί ο άνθρωπος. Πώς σε ενοχλεί, το βάζω εγώ και παίζει. Καθέτα. Καυτίσκο. Εντάξει, Σόνια μου το λύσαμε εμείς εδώ αυτό. Πάμε στο επόμενο. Πειράζει που θέλω τον άντρα μεγαλύτερο 15 χρόνια πλάς? Όχι. Τι λες, Σόνια? Τίποτα καλά δεν πειράζει. Το φασόλι πειράζει μόνο και αυτό. Άμα το βάλεις από βραδείς με σόδα, μαλακώνει. Πειράζει όμως όταν αυτός ο άντρας είναι παντρεμένος με 3 παιδιά. Αυτό πειράζει. Ή αν είναι δεσμευμένος γενικότερα. Αυτό πειράζει. Κατά τα άλλα, αν είσαι ενήλικη δεν πειράζει τίποτα. Τι να πειράξει, ρε παιδιά? Είσαι καλά. Συγγνώμη, μ' αρέσει εμένα ένας συν 15 χρόνια. Μ' αρέσει ένας μείον 10 χρόνια. Όποιος αρέσει εσένα, ναι. Εγώ είμαι μαζί σου. Είσαι μαζί μου σε αυτό. Διάλεξε. Μπράβο. Τι. Όλοι δεν είχαμε κάνει σχέση. Σήμερα, κυρία Κατερίνα, σε όλα. Συγγνώμη, εγώ είχα σχέση με άνθρωπο μείον 10 χρόνια. Και πώς τα πήγε αυτό? Πολύ καλά πήγε αυτό. 3 χρόνια μια χαρά. Πόσο να το πάμε? Δεν το πάμε και επαρχία, μπουλάκι. Δεν πάει και μακριά αυτό. Πόσο να πάει? Βέβαια τώρα, αν είναι και 15, πάλι θα τερματίσει, γιατί και αυτό θα τελειώσει. Κάπου θα φτάσει το τέρμα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα έρθει το τέρμα. Τα βρήκατε τα τέρματά του. Ναι. Στην αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η Σουζάνα από το Στάρι, το χαμογελαστό. Σταμάτα, μωρέ. Πώς θα γίνει, έτσι είναι η ζωή, ρε παιδιά. Σόνια μου, έτσι είναι η ζωή. Εδώ έχουμε άλλο. Του αρέσει το σεξ στο αμάξι, αλλά πιάνομαι. Τι θα κάνω? Σόνια, τι απαντάς? Κάνε το αντίθετη ψυχολογία σχέδιο. Πες του ότι πια το σεξ στο αυτοκίνητο δεν το βρίσκεις τόσο πονηρό. Σπάχτου την ψυχολογία για να πας και εσύ να πέσεις σε κανένα κρεβάτι, να ισιώσει μέσα σου. Το καταλαβαίνω αυτό με το σεξ στο αυτοκίνητο, το θέλουν πολύ. Αλλά και συνέχεια εκεί, ναι, θα γίνεται σαν σίγμα τελικό. Πες του, ξέρεις, το δωμάτιο είναι πιο άρρωστο και καλά. Τι να κάνεις κι εσύ, μαύρη? Μα τι να κάνει όμως, ρε? Για τους αρρώστους είναι το δωμάτιο, Κατερίνα. Άμα βράζει το αίμα σου, βάλω στο καπό που είναι ζεστό επάνω. Στο καπό με μείον. Στο καπό με μείον. Να πεθάνουμε δηλαδή βραχοπνευμονία για να κάνουμε τον έρωτα. Γιατί την ώρα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ωρε Μίτσο. Να έχει βράσει κιόλα το καπό, Να έχει βράσει το καπό, να από βράσει παλιό, από Γιούγκο Ζάσταμα. Γιούγκο Ζάσταμα δεν θα έρχονταν εξ αρχής, αγάπη. Καμιά βολτόλα με τα μάξι, για δεν πάτε. Δεν την Κατερίνα. Για φιλίδι η κολάτα πάει. Ναι, γιατί δεν πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο? Πάμε, τόσο αξιοθέατα. Πάμε κατά Πάρνηθα, κατά Σούνιο. Έχει δρόμους, πολύ να. Έχει ωραίους δρόμους, Πολύ. Και δάση. Ναι. Αφού σ' αρέσει το αυτοκίνητο θα σου πω εγώ, έλα. Σόνια, έχω κι άλλο. Θέλω ένα TikToker και του δίνω δώρα. Θα με προσέξει, λες? Σίγουρα. Σόνια, τι απαντάς? Τα Σόνια, τα δώρα του. Από ό,τι έχω καταλάβει, πιάνει. Γίνεται στο TikTok και σου λέει 4-5 άτομα είναι οι μεγάλοι χορηγοί, οι δωροθέτες. Ρίξε κανένα δώρο. Μην ξεπαστρευτείς, γιατί και αυτά τα ρίχνουν με coins και νομίζουν ότι είναι λεφτά. Είναι λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά. Πρόσεχε, μην ξεπαστρευτείς. Ότι θα τραβήξει το ενδιαφέρον σίγουρα. Αφού όλοι πιάσουν το TikTok για τα δώρα μπαίνουν. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο που λέει. Είναι αυτό το πράγμα. Παιδί μου, στο TikTok έχει κάποια coins που σου δίνουν σαν επιβράβευση και αυτά είναι λεφτά. Μπαίνουν σε τραπεζικό λογαριασμό σου. Οπ, το ξαναβλέπεις στο TikTok. Πολύ καλά το πάει. Έχει τους δωροθέτες που μπαίνουν κάποια στιγμή, τους λένε δωροθέτες γιατί κάνουν δώρα. Καλά κάνουν τα παιδιά. Και εγώ έχω αφήσει κάτι στην τράπεζα, ένα ποσό, όποτε είναι και μου πεις ότι παντρεύεις, το περνάω και στο. Δεν πάει, έχει φαγωθεί να σε βγάλει, να φύγεις εδώ στην Πανεμένη. Ναι, αλλά έχει ποσό, καλό ποσό. Τόσα χρόνια. Άμα έχει καλό ποσό, να το δεις Κατερινάκη. Σου έχω ένα παιδί, δεν καταλαβαίνεις. Να πω κάτι, γιατί όχι, ρε παιδί μου, γιατί και η πρίκα δηλαδή. Την πρίκα θες εσύ να κοιτάξεις τώρα. Πρίκα, είσαι καλά. Μπράβο. Τα εσωτερικά πρίκα, χαρίσματα. Θα μαγειρεύει, να σκουπίζει, να σουγκαρίζει. Εσωτερικά είναι αυτά. Αυτά είναι εξωτερικά χαρίσματα. Είναι από μέσα της βγαίνουν για τα κάνει αγάπη. Είναι σαν τα εξωτερικά εσώρουχα της Άννας.